Επιτροπή σήμερα δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να αφήσει τις δυνάμεις αυτές, τις αντιδημοκρατικές αντικοινοβουλευτικές, που δεν επιθυμούν να γίνει συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν θα τους επιτρέψουν να πετύχει. Η συζήτηση ξεκινάει, είναι θέμα δημοκρατίας και δεσμευόμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεύτερο θέμα, καμία κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, δεν πρόδωσε ή δεν εκχώρησε ποτέ εθνικό έδαφος, εθνική ιστορία ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό το έκαναν φασιστικές, αυταρχικές δυνάμεις που πήραν δια της βίας την εξουσία ή σε περιόδους ανομαλίας. Η μικρασιατική καταστροφή και η κυπριακή καταστροφή οφείλονται σε αυτές τις δυνάμεις. Τρίτη διαπίστωση. Όταν ο συντηρητικός κόσμος, οι συντηρητικές δυνάμεις, δημοκρατικές δυνάμεις αφήνουν λόγω αδράνειας, λόγω φόβου, λόγω πολιτικού κόστους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εθνικά θέματα να σέρνονται για δεκαετίες και επιτρέπουν σε εθνικιστικές δυνάμεις και μέσα στο χώρο τους να ανασυντάσσονται και να διαμορφώνουν εθνική πολιτική, τότε η χώρα μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Επί της ουσίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε μία συμφωνία η οποία είναι πολύ καλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να διανοηθεί η χώρα μέχρι σήμερα. Και είναι πολύ καλύτερη γιατί καταρχάς πατάει πάνω σε μία συνέχεια από προηγούμενες περιόδους, από την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, από ό,τι έχει γίνει από το 2007 και μετά και επεκτείνει πολύ περισσότερο αυτό που δημοκρατικές δυνάμεις αυτής της χώρας ξεκίνησαν από το 1995. Λέω επεκτείνει πολύ περισσότερο. Πρώτον και κυριότερο, λύνεται ένας ιστορικός κόμπος που είχε διαμορφωθεί και έτεινε να γίνει τεράστια παγίδα η οποία υπονόμευε το μέλλον και την ειρήνη της περιοχής. Ποιος ήταν αυτός ο μεγάλος κόμπος? Να αναπτύσσονται στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εθνικιστικές δυνάμεις οι οποίες μονοπολούσαν όχι μόνο το όνομα Μακεδονία, τη χρονικότητα αυτού του όρου Μακεδονία από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα, αφήνοντας σε αδράνεια το πρόβλημα και διάφορες χώρες, οι μεγαλύτερες του πλανήτη, 140 χώρες, να αναγνωρίζουν χωρίς να υπάρχει καμία διεθνής δέσμευση ένα θέμα αλυτρωτικό, ιστορικό, δύσκολο, αποκτούσε διαστάσεις και έπαιρνε και διεθνή νομιμοποίηση. Η Συμφωνία των Πρεσπών, άρθρο 7, κατοχυρώνει άπαξ διαπαντός την ιστορική κληρονομιά, τον πολιτισμό της ελληνικής Μακεδονίας. Δεν αμφισβητείται πια και λίγοι οριστικά με τους εθνικισμούς και τον εθνικισμό της άλλης πλευράς. Λύνει οριστικά το ονοματολογικό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, αλλά το 2007 με Υπουργό Εξωτερικών την κυρία Μπακογιάννη, Πρωθυπουργό τον κύριο Καραμαλή, με τον κύριο Αβραμόπουλο Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Σαμαράς, τον κύριο Βενιζέλο Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά, είχαν αποδεχτεί τη σύνθετη ονομασία. Αυτή η σύνθετη ονομασία όμως δεν οδηγούσε σε καμία προϋπόθεση, γιατί ακούω ότι γίνεται εδώ πολύ φασαρία, σε καμία προϋπόθεση και σε καμία συνέπεια για οποιαδήποτε αλλαγή συντάγματος της γείτονος χώρας. Και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς μόλις πρόσφατα σε συνέντευξή του πέρσι νομίζω είχε πει δεν θα περάσει αυτή η συμφωνία για τον απλό λόγο ότι δεν πρόκειται να δεχτούν οι γείτονες, οι Πουγουδουμού, δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ να κάνει αναθεώρηση
και μάλιστα το όνομα να είναι έργα όμνης. Αυτή η συμφωνία το κατάφερε. Και όχι μόνο το κατάφερε, έληξε οποιαδήποτε γκρίζα ζώνη μπορούσε να δημιουργήσει το όνομα, ο όρος Μακεδονία και τα παράγωγά της. Ξεδιαλύνεται εντελώς το παρελθόν αυτής της υπόθεσης. Δεύτερο σημείο της συμφωνίας, πάρα πολύ σημαντικό. Λύνουμε εντελώς και αποφασιστικά και σε διεθνές επίπεδο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Αυτή η χώρα έχει βασίσει την ύπαρξή της, την εθνική της κυριαρχία, στους αγώνες του λαού της εναντίον της τυραννίας και όσους έχουν επιβουλευτεί το έδαφος της, στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στη συνεργασία με τα γύρω κράτη. Οποιοσδήποτε αλυτρωτισμός που βασίζεται σε ύπαρξη μειονότητας εξαλείφεται απολύτως με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να υπενθυμίσω εδώ σε κάποιους φίλους από το Κινάλ τι έλεγε η ενδιάμεση Συμφωνία του 1995, άρθρο 6, στο οποίο έλεγε καλά δεν ήθελε αναθεώρηση συντάγματος, τροπολογία του συντάγματος, ούτε τίποτα τέτοιο, αλλά έλεγε κιόλα στο άρθρο 6 της ενδιάμεσης συμφωνίας ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής η τροπολογίας του προημίου, του άρθρου 3, του άρθρου 49 του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και αν προκύψουν θέματα, δηλαδή με ονομασίες που μπορεί να πάρει η γείτονα χώρα ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα γίνουν ενέργειες μεταξύ τους και αν εξηγήσει η γείτονα χώρα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι πολύ σημαντικότερη από ό,τι είχαμε διανοηθεί, πάνω στα βήματα της εθνικής γραμμής την οποία τραβάει ακόμα παραπέρα και τη διασφαλίζει. Είναι ιστορική συμφωνία. Κυρίως όμως, είναι μία συμφωνία η οποία είναι μη αναστρέψιμη. Είναι καταλυτική και δεν έχει περιθώρια καμίας αλλαγής. Ακούμε πολλές φορές από φόβο πολλούς συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, να λένε αν έρθει μία άλλη κυβέρνηση τι θα γίνει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και θα ανταλλάξει. Δεν μπορεί να ανταλλάξει. Είναι οριστικό και αμετάκλητο, γιατί θα τεθεί εκτός διεθνούς δικαίου. Γλώσσα και εθνότητα έχουν ακουστεί πάρα πολλά παραπλανητικά. Ποτέ δεν τέθηκε στην εθνική γραμμή θέμα γλώσσας και εθνότητας. Και δεν τέθηκε γιατί αυτό είχε λυθεί κατά τη γνώμη τους με διάφορους τρόπους. Μακεδονική γλώσσα είχε αναγνωριστεί, δεν θα αναφερθώ στην ιστορία τώρα, αλλά είχε αναγνωριστεί με τον πλέον επίσημο τρόπο το 1977. Γι' αυτό στη Συμφωνία των Πρεσπών παίρνεται ακριβώς αυτή, γίνεται αναφορά ακριβώς αυτή την αναγνώριση, ακριβώς αυτή την αναγνώριση, εκεί παραπέμπει η Συμφωνία των Πρεσπών και αν αυτό δεν ίσχυε σε διεθνές επίπεδο και ο Υπουργός μπορεί να μας το διαβεβαιώσει, να μας το πιστοποιήσει, αν δεν ίσχυε αυτό διεθνώς, δεν θα μπορούσε να μπει σε διεθνή συμφωνία, όπως καταλαβαίνετε. Για το θέμα της εθνότητας, είναι απολύτως υποκριτικό και για να μην πω τίποτα άλλο. Εμείς που είμαστε σε αυτή την περιοχή των Βαλκανίων, με την ιστορία που έχουμε, με όλη την ιστορία που κουβαλάμε, να μην ξέρουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ηθαγένεια, παύλα υπηκότητα, και τη διαφορά ανάμεσα σε εθνότητα, εθνική συνείδηση και έθνος. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, και απευθύνομαι και στους συμπολίτες μας, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ένας Ρωμιός Έλληνας της Κωνσταντινούπολης, το διαβατήριό του γράφει τουρκική ηθαγένεια. Τον ονομάζεται Τούρκο ως προς την εθνική συνείδηση? Απαντήστε σε αυτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυπριακά διαβατήρια για τους πάντες. Κυπριακοί με κυπριακή ηθαγένεια κυκλοφορούν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Υπάρχει κυπριακό έθνος?
Απαντήστε σε αυτή την ερώτηση. Γιατί αν δεν απαντήσουμε σε αυτά και ξέρουμε πόσο μπερδεμένο είναι το θέμα, πόσο πολύπλοκο ιστορικά στην περιοχή μας της ηθαγένειας και της εθνότητας, δεν θα μπω σε αναλύσεις τύπου τι ήτανε το Μιλέτ και τα Μιλέτια, πώς οδήγησε σε αυτές τις πολύπλοκες καταστάσεις, αλλά τουλάχιστον στον 21ο αιώνα να ξέρουμε για ποια πράγματα μιλάμε και να τελειώσουμε άπαξ διαπαντός. Μπορούμε να διαφωνήσουμε σε άλλα ζητήματα, τι είναι ηθαγένεια και τι είναι εθνότητα, εθνική συνείδηση κλπ. Που έτσι κι αλλιώς, και το λέω σε εσάς τους νομομαθείς που έχετε ασχοληθεί με τις διεθνείς σχέσεις, εξωτερική πολιτική, είναι δυνατόν και θα έπρεπε ως δημοκράτες πολίτες να μπορεί ένα κράτος να επιβάλλει στον άλλο λαό, ένα κράτος να επιβάλλει σε έναν άλλο λαό, σε ένα άλλο έθνος, τι είναι και τι δεν θα είναι. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι για μας αρχή τεράστια. Άλλο σημείο. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι το πιο ευρωπαϊκό κείμενο που αποθεώνει αυτό που εμείς ονομάζουμε Ευρώπη του διαφωτισμού. Σε μια Ευρώπη η οποία κάνει ακροδεξιά στροφή με χίλιους δυο τρόπους, που οι συντηρητικές νεοφιλελεύθερες δυνάμεις κάνουν ακροδεξιά στροφή, δημιουργούν έθνης κατζόχερους στο ένα εχθρό στον άλλον, έρχεται μία συμφωνία η οποία διατρανώνει ένα πράγμα. Τη φιλία, την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνανάπτυξη των λαών. Αυτό για μας είναι ευρωπαϊκότητα και αυτό το σύνθημα θέλουμε να δώσουμε. Και χάρη σε αυτό μπορεί το δικό μας έθνος όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να είναι και ισχυρό στην περιοχή και στην Ευρώπη. Με τι? Με κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και με δικαιοσύνη και δημοκρατία με όλους τους γύρω λαούς. Τέλος, αυτή η συμφωνία είναι αντιυμπεριαλιστική. Και είναι αντιυμπεριαλιστική, κυρίες και κύριοι, για να μην ακούμε ό,τι θέλουμε, γιατί όταν δημιουργείται, όταν γίνεται μία συμφωνία η οποία δημιουργεί ρογμές σε αυτό που θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, τους ανταγωνισμούς τους, μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις, και εκεί δημιουργείται μία νησίδα συνύπαρξης, φιλίας και συνανάπτυξης, αυτό είναι ρογμή στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστικών προθέσεων. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Βόρεια Μακεδονία, θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είναι δικό της θέμα. Εμάς μας ενδιαφέρει είτε ενταχθεί είτε δεν ενταχθεί, να μην αισθάνεται ότι η επιβίωση η δικιά της είναι, εμείς είμαστε εχθρικοί στην επιβίωση τη δικιά της, όπως και να τη βλέπει. Είναι λάθος ιστορικά, και το έχουν πληρώσει διάφοροι λαοί, είναι λάθος ιστορικά να θεωρούμε ότι ο υπεριαλισμός νικέται, ότι είναι αντιυπεριαλιστική πολιτική, όταν σε ένα γείτονα βγάζουμε εχθρική συμπεριφορά με διάφορα προσχήματα και νομίζουμε έτσι ότι χτυπάμε τον υπεριαλισμό. Δεν θέλω να καθυστερήσω πάρα πολύ, αλλά η Συμφωνία των Πρεσπών, και εδώ μιλάω σε όλους τους βουλευτές, τους δημοκράτες αυτού του Κοινοβουλίου, η Συμφωνία των Πρεσπών συγκροτεί ένα δημοκρατικό προοδευτικό μέτωπο. Γιατί για πρώτη φορά δημοκρατικά, μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, συζητιέται ένα εθνικό ζήτημα στη Βουλή των Ελλήνων, παίρνουμε θέση, δεν εκχωρείται κανένα εθνικό ζήτημα και φτιάχνεται ένα προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις που με συνθηματολογία, που με προδοσία κλπ. Προσπαθούν να εκφοβήσουν τον κόσμο. Θυμηθείτε πότε στην ιστορία μας το να λέγονται μειοβότες οι αριστεροί, ότι πρέπει να εξαφανιστεί η αριστερά, πότε χρησιμοποιήθηκαν αυτά, πότε δηλαδή έσπασε το μεταπολιτευτικό κονσένσους
Και γυρίζουμε τώρα σε μια μετεμφυλιακή εποχή εθνικοφροσύνης, όπου εθνική μομιοδοσία και εθνική προδοσία αρχίζουν και κερδίζουν έδαφος. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στην ιστορία αυτού του λαού. Θα κλείσω λέγοντας ένα πράγμα. Η αριστερά σε αυτόν τον τόπο δεν πρόδωσε ποτέ αυτό το λαό. Η αριστερά σε αυτόν τον τόπο έφτιαξε το ΕΑΜ. Αυτή ήταν που αντιστάθηκε και μαζί με την εθνική ανεξαρτησία συνδύασε την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη. Είναι το ΕΑΜ που συνομίλησε με όλη την Ευρώπη και έφτιαξε ευρωπαϊκό μέτωπο. Είναι αυτή η αριστερά, η δική μας, που παίρνει τη συνέχεια από εκείνη την περίοδο και γι' αυτό εντάσσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών σε αυτή τη μεγάλη ιστορία που έχουμε διανύσει. Ευχαριστώ πολύ.